Έφτασε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει πάει στο Las Vegas και αρχίζει και παίζει εκεί ρουλέτε, ζάρια, τώρα τ' άλλο και κόντρα blackjack και ζαριές από εδώ και ζαριές από εκεί. Σε κάποια φάση, μπαπ, τα χάνει όλα. Δεν έχει μείνει σε όλη του την περιουσία. Τέλος, το Las Vegas έχει βγει απ' έξω και έρχεται να πάω να πηδήξω λέει από τον Grand Canyon. Τέλος, πάω να βουτήξω από εκεί. Δεν αντέχω άλλο. Δυστυχία μου, Παναγία μου. Τι θα πω στους δικούς μου ανθρώπους όταν γυρίσω πίσω. Έτσι όπως μονολογεί και είναι νταουνιασμένος πάρα πολύ, έχει σκύψει και το κεφάλι. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του Άγιος Βασίλης. Τι έχεις τέκνο, τι έχεις πάθει. Άστα, Άγιε, λέει, άστα, λέει, τι κάτσα με τη βάργα, λέει. Τι, παιδί μου, πες μου. Χάσα, λέει, όλη μου την περιουσία εδώ στο Las Vegas. Τα χάσα όλα. Όλα τα χάσα. Μου ήρθε να πάω να βουτήξω από τον Grand Canyon. Παιδί μου, του λέει, μπορώ να σου δώσω όλη την περιουσία σου πίσω. Μπορείς, Άγιε, να μου δώσεις όλη την περιουσία πίσω. Βεβαίως, παιδί μου, του λέει. Μην αγώνεσαι. Απλά θα πρέπει να κάτσεις να σε. Αυτό. Σοβαρά, λέει τώρα, και θα μου δώσεις την περιουσία πίσω. Βεβαίως, εγώ. Εντάξει, λέει, πάνε εκεί, χώνονται εκεί σε κάτι θάμνο, σε κάτι εκεί λίγο πριν τον Grand Canyon. Έχει να ξεκινήσει και γίνεται το ταβαντούρι. Σε κάποια φάση την πράξη πάνε, Άγιος Βασίλης του λέει. Να σε ρωτήσω, παιδί μου, του λέει. Ναι, Άγιε, του λέει. Πόσο χρόνο. 40 λέει, Άγιε. Και πιστεύεις ακόμα του λες τώρα για Βασίλη. Κάθε πρωί 9 με 12 ακούτε κάκο στον Just 93. Just 93.